ο λόγος στο μέλος του ΑΣΥΓΜΑ πέρα, του σωματείου μέσα από το οποίο ξεπήδησε ο ΠΑΟΚ πριν από 95 και βάλε χρόνια, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μάης. Καλησπέρα Στέριο μου, καλησπέρα από τη Βασιλεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τα πράγματα εκεί με κορονοϊό, με μέτρα, με οικονομία, πώς πάνε? Ούτε με οικονομία δεν τα πάμε καλά. Τα μέτρα, όχι και πάρα πολύ έτσι ψηλά μέτρα, αλλά το παλεύουμε. Έχουμε πολλά πτώματα, πολλά συμπτώματα, πάρα πολλά συμπτώματα. Τώρα μάλλον θα μας κάνουν κανένα καθολικό. Mm-hmm. Περιμένουμε να μας τα πούνε. Ο κόσμος κυκλοφορεί τώρα που μιλάμε πάρει? Δεν κυκλοφορεί, υπάρχει κάποια ώρα που υπάρχει απαγόρευση? Μετά τις 9 κάνουν καθολικό. Mm-hmm. Μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5. Σαββατοκύριακα είμαστε full κλειστοί. Και έτσι προσπαθούμε να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Με αυτά τα δύσκολα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τώρα πρώτα απ' όλα θέλω βέβαια, Στέριο μου, να αρχίσω να πω κάτι σχετικά με το διοικητικό μας, ότι προσωπικά εγώ εύχομαι στο αδελφικό μας σωματείο, στο ΠΑΟΚ, για τα 95 χρόνια της ίδρυσή τους, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ και να έχει άλλα τόσα χρόνια και πιο πολλά χρόνια το σωματείο να συνεχίσει αυτά που έχει κάνει πάντοτε. Ξέρω αυτές τις μέρες πως δεν είμαστε καλά στο ποδόσφαιρο, αλλά ελπίζω και αυτά να φτιάξουν μετά τον κοροναϊό. Πάντως εντάξει, γνωρίζεις και εσύ Πάρη, για τους φίλους που ανοίξαν τώρα, είναι ο Πάρης Μάης από την Κωνσταντινούπολη, μέλος του ΑΣΥΓΜΑ πέρα, του Αθλητικού Συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζεις και εσύ ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο μια ομάδα ποδοσφαίρου, μια ομάδα μπάσκετ, είναι μια ομάδα με χιλιάδες κόσμου, μια ομάδα με πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, μια ομάδα που είναι σημείο αναφοράς για τους φίλους της σε όλο τον κόσμο. Γενικότερα, σίγουρα, να το παραφράσω και λίγο την Μπαρτσελόνα, το μότο, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα για τη ζωή των παοξίδων, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Δηλαδή, σε πολλά χρονικά σημεία, ο σύλλογος στάθηκε και στέκεται δίπλα και σε ευπαθείς ομάδες και σε παιδιά με προβλήματα υγείας που χρειάζονται χρήματα. Γιατί πάρει, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μας και το μπάσκετ. Έχουν άλλα, καμιά φορά, μεγαλύτερη σημασία από μία νίκη, από μία ήττα. Φυσικά. Εγώ να σου πω ότι εγώ θέλω να μιλήσω σχετικά, Στέριο μου, για το μπάσκετ. Η αφορμή αυτό ήταν που καλέσαμε τον Πάρη Μάης. Η κίνηση, η πρωτοβουλία του ΑΣΥΓΜΑ πέρα να συμμετέχει και αυτός στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ένα συμβολικό ποσό, αλλά πλέον είστε και μέτοχοι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κύριε Μάης. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι έχουμε τη μεγάλη χαρά, Στέριο μου, με το γεγονός που η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα του κόσμου ΠΑΟΚ, πέτυχε στο απόλυτο βαθμό αυτό που ήθελε, συγκεντρώνοντας το μισό εκατομμύριο, είναι μεγάλο ποσό βέβαια. Ναι. Του μετοχικού κεφαλαίου. Είμαστε χαρούμενοι βέβαια και περήφανοι σαν αθλητικό σύλλογο πέρα Κωνσταντινούπολης, και θέλω να πω σαν Μπέολου Σπορ, που είχαμε την ευκαιρία βέβαια και τη δυνατότητα να είμαστε μέτοχοι στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι είμαστε μια οικογένεια, αυτό ιδιαίτερα το τονίζω, ότι είμαστε μια οικογένεια σε καλά αλλά και δύσκολα φεγγάρια. Και εμείς σαν σύλλογο, σαν αθλητικό σύλλογο πέρα Κωνσταντινούπολης, θα παρευρεθούμε πάντοτε σε ό,τι χρειάζεται και ό,τι μπορούμε οικονομικά και ηθικά για το οικογενειακό σωματείο μας, το ΠΑΟΚ. Και σε μία περίοδο, κύριε Μάης, που ο ΑΣΥΓΜΑ πέρα δυστυχώς δεν είναι καλά στα οικονομικά του. Γιατί καμιά φορά παίζει και αυτό ρόλο, πότε βοηθάς, με λίγα, με πολλά, ο καθένας όσα μπορεί. Γιατί έτσι και ο κόσμος έπραξε. Άλλος έβαλε 10 ευρώ, άλλος 20, άλλος 100, άλλος 5.000, γιατί είχε. Δεν περνάει
μια εύκολη κατάσταση ο ΑΣ πέρα. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι δεν είναι? Καθόλου. Καθόλου. Δεν είμαστε καθόλου καλά σε οικονομική κατάσταση. Όσο μπορούμε το παλεύουμε για να έχουμε μια οικονομική άνεση, αλλά δυστυχώς. Αλλά θα τα καταφέρουμε και αυτά. Είμαστε νέοι, μια ομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο και παλεύουμε, προσπαθούμε να έχουμε μια οικονομική άνεση. Αλλά αυτό δεν λέει ότι δεν θα βοηθήσουμε. Ό,τι χρειάζεται και όποτε χρειάζεται, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ, βέβαια, εννοείται αυτό. Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω ότι, έχετε πείσμα, ότι έχετε πείσμα όλοι και στο Σύλλογο, αυτό έχω καταλάβει, και ότι δεν περνάει καν το μυαλό σας ότι σε 2, 3, 5 χρόνια δεν θα υπάρχει ο ΑΣ πέρα, γιατί δεν θα έχει μπορέσει να τα βγάλει πέρα οικονομικά, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχει. Ό,τι και να γίνει θα υπάρχει ο Αθλητικός Σύλλογος μας. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς θα το... με τα νύχια και τα δόντια θα υπάρχει. Μας βοηθούν διάφοροι τώρα. Είχαμε μιλήσει, ξέρεις, είχαμε κάποιες φανέλες που βγάζουμε για το σύλλογό μας, να είναι καλό όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι μας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και από Αυστρία και από Γερμανία, πολλοί μας βοηθούν, μαζεύουν λεφτά. Δηλαδή ο ΑΣ πέρα δεν έχει πεθάνει και δεν θα πεθάνει. Mm-hmm. Βλέπω ότι ο κόσμος τον εκτιμά το σύλλογο, τον αγαπάει το σύλλογο και κάνει οτιδήποτε μπορεί για το καλό του συλλόγου μας. Θα αναφερθούμε και στο τέλος της κουβέντας για τις φανέλες, γιατί πραγματικά υπάρχει κόσμος που και θέλει να βοηθήσει. Υπάρχουν και αυτοί που είναι συλλέκτες εμφανίσεων και εντάξει, μια φανέλα του ΑΣ πέρα δεν είναι μια φανέλα που μπορείς να τη βρεις εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειδικά σε αυτό αυτή... πρώτη φορά το κάνουμε, Στέριο. Ναι. Συγγνώμη, σε ναι, διέκοψη. Όχι, αυτό πρώτη συνεχίστε. Φορά το κάνουμε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό το σκεφτήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε, βέβαια, σίγουρα μόνο και μόνο για να έχουμε μια οικονομική άνεση και να μας γνωρίσει ο κόσμος και να μας θυμηθεί ο κόσμος, να δει ότι ο ΑΣ πέρα, το Beulusport, υπάρχει. Ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, να σου πω την αλήθεια, για να μπορέσουμε να ξαναδείξουμε ότι δεν πεθάναμε, είμαστε στο πόδι και θα συνεχίσουμε για πάρα πολλά άλλα χρόνια να είμαστε στο πόδι και να συνεχίσουμε τα έργα μας. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Για παράδειγμα, είδα και αναφορά των παιδιών του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο, του συνδέσμου. Ναι, βλέπω ναι, ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση ΠΑΟΚ, που ναι. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αυτά τα παιδιά μαζέψανε και λεφτά χωρίς να αγοράσουν φανέλες. Μαζέψανε και ένα ποσό για το σύλλογό μας που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, το, βέβαια. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ποσό. Γιατί και ένα τάλιρο είναι πολύ μεγάλο εισόδημα για το σύλλογό μας. Για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Μάης, δεν μιλάμε ότι είστε μία παρέα 10-20 ατόμων που κρατάτε όρθιο ένα σύλλογο απλά για να υπάρχει. Έχετε παιδάκια στις ακαδημίες, έχετε ομάδες, είστε ανταγωνιστικοί σε αθλήματα, δηλαδή υπάρχει μια κυψέλη αθλητών που είναι στο σύλλογο. Δεν μιλάμε, γιατί κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι είστε απλά μια παρέα 20 ατόμων και μαζεύεστε και κάνετε διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχετε παιδάκια που αγωνίζονται για τον ΑΣ πέρα. Βεβαίως. Ο μόνος φόβος μου είναι ότι να μην νομίσουν ότι οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, αυτή η διοικητική, η διοίκηση κάνει κάτι, μια φανέλα απλώς για να κερδίσει λεφτά. Όχι βέβαια. Έχουμε τα κοριτσάκια μας στο μπάσκετ, που είναι περίπου 45-50 παιδάκια. Έχουμε και 2-3 Ρωμιόπουλα που παίζουν. Έχουμε το πιμπον που είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο πρώτο στάδιο του πιμπον και είμαστε αυτή τη στιγμή πέμπτη. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια λείψα, αλλά στο πιμπον είμαστε πολύ καλοί. Σε καλή κατάσταση είμαστε. Το ξαναζωντανέψαμε βέβαια το πιμπον. Ήταν κλειστό και αυτό. Επί χρόνια το ξαναζωντανέψαμε, είναι περίπου 4-5 χρόνια και πάει πολύ καλά. Σκέφτεστε να ζωντανέψετε μας... και το ποδόσφαιρο? Για το ποδόσφαιρο ακόμα, επειδή αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα άλλα τα αθλήματα, mm-hmm. για την ώρα δεν μπήκαμε ακόμη στο ποδόσφαιρο, αλλά και αυτό θα το ξαναζωντανέψουμε, γιατί και αυτό το χρειαζόμαστε και αυτό ήταν κάτι που
το μιλούσε όλος ο κόσμος σχετικά με το αθλητικό σύλλογο πέρα, ότι το ποδόσφαιρο του είναι από τα καλύτερα. Ήτανε μέχρι το 1970 περίπου. Και αυτό θα το ξαναζωντανεύσουμε. Αλλά ο πρώτος στόχος μας είναι, να σου πω την αλήθεια, στα 100 μας χρόνια να γίνουμε πρωταθλητής στο τουρκικό κύπελο στο πινκ-πονκ. Γι' αυτό παλεύουμε. Γιατί έχουμε πολύ καλή μια ομάδα και ελπίζω, αν βρούμε και κάποιο άλλο ένα φίλο που να παίζει καλό το πινκ-πονκ, στα 100 μας χρόνια θα έχουμε το κύπελο. Έπαιζα πολύ καλό εγώ μικρός, τώρα το έχω ξεχάσει, θα σας βοηθούσα, πλάκα κάνω. Να αρχώσει να έπαιζες για την ομάδα μας. Στα 18 μου έπαιζα, αλλά όχι σε επίπεδο να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός σε ένα πρωτάθλημα. Πάρη, εντάξει, σου μιλάω και στον ελληνικό. Εντάξει, ο πληθυντικός λίγο μου ακούγεται κάπως. Καμιά φορά πρέπει να μιλάμε και όπως νιώθουμε, έναν άνθρωπο κοντά μας ή όχι. Σίγουρα. Την πρόσκληση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με αφορμή τα γενέθλια από το ΑΣ πέρα να γίνει ένας φιλικός αγώνας στο Παλατάκι με την Ακαδημία που έχετε στα κορίτσια στο μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ. Πώς τον ακούσατε, πώς νιώθετε? Φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο γεγονός ότι θα γίνει, έτσι είναι για εσάς. Και για τον ΠΑΟΚ, αλλά για εσάς το να έρθετε να παίξετε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο κλειστό. Τώρα που μου λες ότι έχετε και δύο Ελληνόπουλα στην ομάδα των κοριτσιών, θα είναι κάτι πολύ μεγάλο για όλους σας. Καλά που με το υπενθύμησε, Στέριο μου. Τώρα, αυτή για το σύλλογο μας είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση που μας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Για την ομάδα συγκεκριμένα μπάσκετ των κοριτσιών μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι σχετικά με την πρόταση και περιμένουμε, να σου πω την αλήθεια, με πολύ μεγάλη αγωνία να εξελιχθούν οι συνθήκες για να βρεθούμε στην ωραία πόλη τη Θεσσαλονίκη, που προσωπικά εγώ πάρα πολύ την αγαπώ. Όπως είπα, για να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη για αυτό το φιλικό αγώνα. Βέβαια, θέλω να πω ότι και αργότερα θα θέλαμε πάρα πολύ να πετύχουμε πρώτα απ' όλα βέβαια αυτό το φιλικό αγώνα και αργότερα θα θέλαμε πάρα πολύ να φιλοξενήσουμε βέβαια και εμείς τον ΠΑΟΚ μετά χρόνια, δηλαδή να τον είχαμε στην Κωνσταντινούπολη και τον ΠΑΟΚ. Είναι πάντως μια εποχή για όλους δύσκολη πάρα, δηλαδή και στην Τουρκία αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα και στην Ελλάδα, μακάρι να τελειώσει γρήγορα για να μπορεί έτσι να ξεκινήσει και πάλι ο αθλητισμός. Να μπορέσετε να έρθει και εσείς στη Θεσσαλονίκη με την ομάδα μπάσκετ. Γενικότερα να επιστρέψει η ζωή μας σε αυτό που είχαμε, γιατί δεν είναι τα πράγματα εύκολα για κανέναν. Είτε ζει στην Τουρκία, είτε ζει στην Ινδία, είτε ζει στην Ελλάδα, είτε ζει, δεν ξέρω, στην Αφρική. Είναι γενικότερα καταστάσεις δύσκολες για όλους. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και τρομερό, δηλαδή κάθε μέρα και κάποιος πεθαίνει από κοντά μας, κάποιος γνωστός μας. Δηλαδή πια δεν έχει περάσει το παίξε γέλασε το θέμα. Νομίζω πως έχει περάσει, ναι. Πια αυτό το κακό να τελειώσει και να τα πούμε βέβαια και από κοντά. Στην Τουρκία, ωραία θα ήταν. Μακάρι με το καλό. Στην Τουρκία πάρει, ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση? Όχι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Δηλαδή, νομίζει ο κόσμος ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος από τους πολλούς λένε ότι πρέπει να είναι κάτι καθολικό για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Γιατί έχουμε ανοιχτά τα διάφορα... Τα καφέ φαντάζομαι, εστιατόρια. Τα καφέ και αυτά είναι ανοιχτά μέχρι τις 7. Βέβαια δεν μπορείς να τα ελέγχεις αυτά. Δεν έχεις τόσο μεγάλη δύναμη σαν αστυνομία, σαν δήμο να τα ελέγχεις αυτά. Έχουν βάλει κάποια μέτρα, αλλά δηλαδή αυτά είναι, νομίζω ότι είναι με πλήρη χωρητικότητα, λίγο ψεύτικα. Με κανονική χωρητικότητα τα καφέ και τα εστιατόρια ή με αποστάσεις και τα μισά τραπέζια για παράδειγμα? Λένε ότι είναι με 50%, 50% χωρητικότητα. Αλλά εγώ αυτό δεν το βλέπω, να σου πω προσωπικά. Τα βλέπω πάει προς τα πάνω, πάει προς τα πάνω δηλαδή αυτό. Πάει, ναι, πάει προς τα πάνω. Κανείς δεν το τηρεί το 50%. Κανείς. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις να έχει καθολικό Σαββατοκύριακο για 48 ώρες, αλλά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Βγαίνεις να δεις και βλέπεις μια τρομερή κίνηση. Τώρα τι λόγιον καθολικό έχεις, να πούμε. Δεν το τηρεί ο κόσμος, δυστυχώς δεν το τηρεί. Χωρίς μάσκες γυρνάνε, κάποιοι λένε κάποιες βλακίες ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός και αυτό το λόγο ούτε
κάνει το, να κάνει, ούτε φάζει φανέλα, ούτε προσέχει. Ναι. Δηλαδή δεν τα έχουμε και πολύ καλά. Είναι ελάχιστοι αυτοί που το προσέχουν. Γερή να είμαστε πάρει όλοι, όσο γίνεται να προσέχουμε. Γερή να είμαστε. Πρώτο Θεός, πρώτο Αυτό Θεός. Είναι το σημαντικότερο. Κάποιος που θέλει να πάρει μία φανέλα από τον ΑΣ πέρα. Πώς μπορεί, να πάρει μία φανέλα. Τώρα αυτό, προσωπικά εγώ μιλάω με τον κόσμο. Έχω στο Facebook του συλλόγου μας, βάζω σχετικά με τις φανέλες, βάζω και το όνομά μου, βάζω και το τηλέφωνο μου και από εδώ μπορεί και με βρίσκει ο κόσμος και κάνουμε τις παραγγελίες. Εκτός από αυτό κάποιοι φίλοι μας, άλλοι από τα Facebook και από τα Instagram, και αυτοί βάζουν post σχετικά με εμάς για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, και από εκεί να είναι καλό ο κόσμος, έρχεται και αγοράζει τις φανέλες μας. Ο λογαριασμός είναι αλφα-σίγμα πέρα, έτσι το μέσο κόσμος. Ακριβώς. Αλφα-σίγμα πέρα, Μπεόδουσπορ. Έχουμε και τον Μπεόδουσπορ, γιατί αυτό είναι, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή περνάει Μπεόδουσπορ Κλουμπ, αθλητικό σύλλογος πέρα. Βέβαια, αν γράψουν και αθλητικό σύλλογο πέρα, μπορούν να το βρουν. Θα το βρουν, νομίζω, ναι, όσοι ενδιαφέρονται. Πάρα πολύ εύκολο. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ και τον Μπεόδουσπορ. Αυτό πάντοτε πρέπει να το τηρούμε. Είμαστε με αθλητικό σύλλογο πέρα, βέβαια, αλλά εδώ στην Τουρκία περνάμε Μπεόδουσπορ και αυτό το τηρούμε και το λέμε παντού. Αντιμετωπίζετε προβλήματα πάρει από τους Τούρκους όταν παίζετε αγώνες? Κανένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποια έκτρα, δηλαδή, να σας βάζουν εμπόδια? Όχι. Ο Δήμος, η Πολιτεία ή ο παδί των άλλων ομάδων, δεν έχετε τέτοια θέματα? Όχι, και μας υποστηρίζουν. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και επισκέπτες τον Δήμαρχο είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Ήρθε, μας επισκέφθηκε, ρώτησε τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, τι ανάγκες έχουμε. Έπαιξε πινκ-πονκ, έπαιξε μπάσκετ. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε καν προβλήματα. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν τα προβλήματα, στέριο μου. Αυτό δεν είναι Τουρκία, Ελλάδα, Αυστρία, Ιαπωνία. Όπου υπάρχει ο κόσμος υπάρχουν και τα προβλήματα. Αλλά επειδή είμαστε Ρωμοί, επειδή είμαστε ομογενείς, κανείς δεν μας λέει, ρε παιδί μου, να κοίτα και αυτός είναι Ρωμιός, να τον κάνουμε κανένα κακό, είτε να του κακομιλήσουμε. Τέτοια πράγματα δεν τα έχουμε. Όλα νομίζω ότι είναι πολιτικά και εκτός από αυτό ο λαός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σημαντικό είναι αυτό. Που είμαι εγώ μαζί. Ναι. Να πούμε. Αυτά που βλέπω εγώ. Εμείς, Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν στο Λίμπερο 107,4. Να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα και για εσάς και για όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα και την Τουρκία η πανδημία. Και νομίζω θα είναι χαρά για όλους και για πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ να δουν έτσι ένα φιλικό αγώνα μεταξύ κοριτσιών στο μπάσκετ, του ΑΣ πέρα και του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Να γίνει δηλαδή πράξη αυτή η πρόσκληση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ προς τον σύλλογό σας. Και γιατί όχι αυτό που είπες, να μην διοργανωθεί στα κοντά, να μην χρειαστούν πολλά χρόνια, κάτι ανάλογο, να έρθει μια ομάδα του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη και να αγωνιστεί σε ένα φιλικό παιχνίδι κοντά στον ΑΣ πέρα. Νομίζω. Μόνο κέρδη έχουν αυτές οι ιστορίες και δεν έχει καμία ζημία για κανέναν. Σίγουρα. Και τελευταία θέλω ξανά να ευχηθώ το αδελφικό μας σωματείο για τα 95 του χρόνια, στέριο μου. Και μακάρι στα 100 πάρει και να είστε εδώ μια αντιπροσωπεία από τον ΑΣ πέρα και να είστε και στη γιορτή. Φαντάζομαι θα ετοιμάσει ο Ιβάν Σαββίδης ένα καινούριο γήπεδο που είναι το μεγάλο όνειρο και του μεγαλομετόχου και του κόσμου. Έχουμε ακόμα βέβαια δρόμο για να φτάσουμε εκεί. Ο ΠΑΟΚ παίζει ακόμα στην παλιά Τούμπα, αλλά γιατί όχι στα 100 χρόνια, αυτό είναι το πλάνο, ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο όπως έχετε αρκετά στην Τουρκία. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε λίγο πίσω, τώρα σιγά σιγά βελτιωνόμαστε, αλλά η Τουρκία τουλάχιστον στα γήπεδα έχει κάνει, εντάξει, μιλάμε για πρόοδο απίστευτη στο κομμάτι αυτό. Ναι, σίγουρα. Ναι. Και όχι μόνο για τους μεγάλους της Κωνσταντινούπολης, αλλά και άλλες ομάδες έχουν χτίσει γήπεδα. Ακριβώς. Έχει άλλα στραβά η Τουρκία, αλλά στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον έχει αναβαθμίσει πολύ το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στέριο μου. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Και καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σου.